Γιατί γίνεται τώρα μια κουβέντα, τώρα θα είναι καθαρή έξοδος ή δεν θα είναι. Και τελικά τι βολεύει, μάλλον. Δεν τη βολεύει. Τι θα την πει, οικονομία. Τι θα πει καθαρή. Καθαρή σημαίνει ότι δεν βρισκόμαστε κάτω από μια μνημονιακή επιτροπή όπως αυτή που βρισκόμαστε τα τελευταία 8,5 χρόνια. Θα βρισκόμαστε. Όχι βέβαια. Δεν θα βρισκόμαστε. Δεν θα βρισκόμαστε κάτω από επιτροπία, θα βρισκόμαστε όμως κάτω από μια εποπτεία όπως όλες οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, ευρωπαϊκές αποφάσεις που πρέπει να τηρούνται. Το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας είναι συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία όλες οι χώρες, ακόμα και πιο δυνατές οικονομίες. Σε αυτό γιατί δεν συμφωνεί το πολιτικό σύστημα. Και τσακωνόμαστε γι' αυτό. Δηλαδή εσωτερικά τσακώνεται. Ναι, δηλαδή έχουν βγάλει τις φουγκαρίστρες τώρα να καθαρίσουν την έξοδο. Το καλό θα είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε και κυρία Πολάλη, εν όψη αυτής της εξόδου 21 Αυγούστου, να μπορέσει το πολιτικό σύστημα να συνενέσει, να υπάρχει μια σύγκληση, να υπάρχει μια συνεργασία, διότι τα δύσκολα ξεκινούν από τον Αύγουστο και μετά. Δεν πρέπει να βιαστούμε να γιορτάσουμε την έξοδο από το μνημόνιο, διότι εδώ είναι που θα απαιτηθούν οι σκληρές αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν και πάλι την Ελλάδα σε υψηλούς αναπτυξιακούς στόχους. Θα δούμε την επόμενη μέρα, κύριε Μίχαλη, όμως να μείνουμε λίγο σε αυτή την πολιτική προέκταση του ζητήματος. Γιατί κάποιοι λένε ότι είναι προτιμότερο να πάμε σε μια προληπτική γραμμή στήριξης, σε μια επιστολιπτική γραμμή. Αυτό δεν θα συνεπάγεται ενδεχομένως σε ένα νέο μνημόνιο ή τουλάχιστον μέτρα τα οποία θα είναι στην μνημονιακή λογική που έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, έχουν ακουστεί πολλά για αυτή την προληπτική γραμμή. Πρέπει να πούμε όμως ότι και να γινόταν χρήση αυτής της προληπτικής γραμμής, που βεβαίως θα σήμαινε μια αυξημένη εποπτεία του όλου συστήματος, αν όχι συνέχιση της επιτροπίας. Μιλάμε για ένα εργαλείο το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο πλαφόν, έχει μια οροφή 7 δισεκατομμυρίων. Θα μου επιτρέψετε, το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι 7 δισεκατομμύρια. Και δεν είναι 7 δισεκατομμύρια για να υποστείς όλα αυτά τα οποία τυχόν μπορείς να βρεις μπροστά σου. Κύριε Μιχάλη, είστε ο πρώτος που το λέει. Και επειδή αυτό είναι η ουσία, γιατί μιλάμε θεωρητικά για την πιστολιπτική γραμμή, αλλά εσείς την προσδιορίζετε σε ένα μέγεθος. Γιατί οι υπερασπιστές αυτής της θεωρίας λένε, μα θα βγούμε σε αγορές να δανειστούμε και αν. Δηλαδή, 7 δισεκατομμύρια δεν είναι η ανάγκη της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, δεν θα μας σώσουν 7 δισεκατομμύρια. Για να έχει και ο κόσμος μια αίσθηση των αριθμών. Προκειμένου η ελληνική οικονομία να έχει ρυθμούς ανάπτυξης 3-4%. Βλέπουμε ότι φέτος και με πρόβλεψη και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ελπίζω να διαψευστούν, θα κινηθούμε γύρω στο 2%. Έχω την αίσθηση ότι θα είμαστε ψηλότερα, υψηλότερα του 2%. Ορμόμενος, αν θέλετε, και από την τουριστική κίνηση, που είναι και η βαριά βιομηχανία της χώρας, που βλέπουμε ότι διανύσαμε τον καλύτερο Απρίλιο από τότε που διατηρούνται στατιστικά στοιχεία. Άρα, το γεγονός ότι έχουμε 22% περίπου αύξηση σε επίπεδο προκρατήσεων. Αν αυτό επιβεβαιωθεί ή και στην καλύτερη περίπτωση υπερβούμε αυτό το ποσοστό, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε το τουριστικό προϊόν να παίρνει ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι του συνόλου του ΑΕΠ της χώρας. Εάν λοιπόν κινηθούμε στο 2,2-2,3%, πάλι υπολείπεται από το 3-4 που πρέπει να έχουμε μέχρι τουλάχιστον το 22, θέλουμε ένα σύνολο επενδύσεων 200 δισεκατομμυρίων μέχρι και το 2022. Αυτό είναι εφικτός στόχος, προσέξτε, κύριε Μίχαλη, γιατί μας φαίνεται πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλος ο στόχος, αλλά σήμερα, καταρχάς αν κάνει κάποιος τη διαίρεση μέχρι και το 2022, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε επενδύσεις ετησίως 42 δισεκατομμυρίων. Τα είχαμε σήμερα, ποτέ αυτά τα λεφτά. Σήμερα δεν τα είχαμε ποτέ και σήμερα τρέχουμε με 20 δισεκατομμύρια ετησίως. Άρα υπάρχει ένα έλλειμμα 22 δισεκατομμυρίων. Αυτά τα 20 δισεκατομμύρια προέρχονται από την εγχώρια αγορά. Άρα είναι οι επενδυτές, οι εσωτερικοί επενδυτές. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει αυτή τη στιγμή να μας απασχολεί όλους είναι πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις από το εξωτερικό. Διότι σήμερα στο σύνολο των επενδύσεων μόνο το 7% αντιστοιχεί σε επενδύσεις του εξωτερικού. Πάντως, κύριε Μίχαλη, το γεγονός ότι αυτά τα 20 δισεκατομμύρια είναι από εγχώριους επενδυτές δείχνει και μια σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς και της προοπτικής που έχει ο Έλληνας επιχειρηματίας. Κυρία Πουλάλη, το έχω επισημάνει εδώ και περίπου 4 μήνες ότι η ελληνική οικονομία έχει επανέλθει σε μια σταθερότητα, σε μια σταθεροποίηση. Σε καμία των περιπτώσεων, σε μακροοικονομικό επίπεδο. Άρα δεν είναι μόνο τα καλά λόγια που λένε και οι ξένοι και ο ΩΣΑ και οι εκθέσεις. Εδράζονται σε στοιχεία. Τα καλά λόγια μένουν ακριβώς σε αυτό που λέτε. Καλά λόγια.
Βλέπουμε όμως ότι εκτός από τα καλά λόγια έχουμε αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων που πλέον έχουν φτάσει σε επίπεδα του 2008-2009. Άρα αυτό κάτι σημαίνει περισσότερο. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να μας πραγματικά απασχολήσει είναι ποιο είναι αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Εγώ εκεί θα ήθελα να δω. Μισό λεπτάκι. Εδώ για να τα συνοψίσουμε λίγο. Είπαμε καθαρή έξοδο που δίνει μήνυμα σωστό. Όχι η γραμμή προληπτική. Γιατί έτσι αλλιώς 7 δισεκατομμύρια είναι να μην δώσουμε και ένα μήνυμα στις αγορές ότι φοβόμαστε κιόλας. Και πάμε στον τρίτο πυλώνα που είναι αυτό το αναπτυξιακό, το εθνικό παραγωγικό σχέδιο. Εμείς ακούμε από την κυβέρνηση ότι αυτό έχει παρουσιαστεί από τον κύριο Τσαγαλώτο, ένα αναπτυξιακό σχέδιο στο προηγούμενο Eurogroup. Και με διορθώσεις και διευκρινήσεις. Ναι, με διορθώσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο κινείται τώρα, δεν τελείωσε, το συζητάμε, έτσι. Εσείς έχετε συμμετοχή σε αυτό, το γνωρίζετε? Συμμετοχή έχουμε με την έννοια ότι μας ζητήθηκε και προσκομίσαμε όλα τα στοιχεία αλλά και τις προτάσεις τις οποίες ζητήσαν από τον επιμελητηριακό θεσμό. Δεν είναι κάτι το οποίο κάνουμε για πρώτη φορά, το έχουμε κάνει και στην προηγούμενη. Άρα και τα έχει το Υπουργείο Οικονομικών αυτά. Βεβαίως και τα έχει και θέλω να πιστεύω ότι από τις συναντήσεις τις οποίες έχω κάνει μέχρι στιγμής ότι έχουν αισθανιστεί την ανάγκη της μείωσης της φορολογίας, δηλαδή αυτό το σύστημα της υπερφορολόγησης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν έχει αποδώσει, είναι γνωστό. Όπως επίσης βλέπουμε και τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, ιδιαίτερα και μετά την ολοκλήρωση των stress test. Εγώ προβλέπω ότι μετά τις 15 Μαΐου που θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία, θα υπάρχει και μια αυξημένη ρευστότητα, έτσι ώστε να μπορέσει το τραπεζικό σύστημα να χρηματοδοτήσει το υγιές επιχειρηματικό σκέλος της οικονομίας που πραγματικά το έχει ανάγκη. Αν λοιπόν συνδυάσουμε την απορρόφηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, εάν μπορέσουμε να πείσουμε με τα επιχειρήματα τα οποία θα προβάλλουμε και την δημιουργία επιτέλους αυτής της Bad Bank, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα μείζωνα προβλήματα του τραπεζικού, του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις τόσο στο φορολογικό σκέλος όσο και στο μη μισθολογικό κόστος, διότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι θεωρούμε ότι αυτό το ασφαλιστικό σύστημα το οποίο ψηφίστηκε δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πρόσθετο φορολογικό εργαλείο. Μιλάμε δηλαδή ότι για τις εισφορές και τη βασική φορολογία και των επιχειρήσεων και των μισθωτών και συνταξιούχων. Το έχουμε πει επανειλημμένως. Εσείς είδατε, βλέπετε προοπτική και από τις συνομιλίες σας σε θεσμικό επίπεδο με την κυβέρνηση και από τις προτάσεις που τους προσκομίσατε να το βλέπουμε στο επόμενο διάστημα κάποια ελάφρυνση και κάποιο ο κύριος τύπου. Τσακαλώτος έχει δηλώσει ότι βλέπει πλέον την αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών. Εγώ το θεωρώ δεδομένο. Το θέμα είναι αν θα είναι δύο ή τρεις μονάδες ή θα μπορέσουμε να πάμε στο ποσοστό αυτό το οποίο έχει προτείνει και ο επιμελητηριακός θεσμός αλλά και άλλοι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων που δεν είναι άλλο από το 20%. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι δεν μπορεί η συνολική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση, ιδιαίτερα στον επαγγελματία, στο δικηγόρο, στο μηχανικό, στο γιατρό, να φτάνει στα επίπεδα του 82% που φτάνει σήμερα. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν δίνεται ένα κίνητρο και πολύ περισσότερο εκεί, από εκεί ξεκινάει και το λεγόμενο brain drain, το οποίο πρέπει να αναστραφεί το ταχύτερο δυνατό. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, το αναπτυξιακό που παρουσιάζει η κυβέρνηση στους θεσμούς έχει περάσει και από τα επιμελητήρια. Έχετε, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το έφτιαξε ο κ. Τσακαλώτος η κυβέρνηση ρήμην των παραγωγικών. Όχι, νομίζω ότι γίνεται πλέον επιτέλους αξιοποίηση των προτάσεων που έχουν καταθέσει κατά καιρούς οι παραγωγικοί φορείς και βεβαίως αυτό εμπλουτίζεται συνεχώς όσο πλησιάζουμε και στην Κύριε Μιχαλικά, τελευταία από μένα τουλάχιστον. Είπαμε για την επιστολιπτική γραμμή, είπαμε για την καθαρή έξοδο. Εκλογές, χρειάζονται αυτή την ώρα εκλογές? Μα τώρα είμαστε σοβαροί, κύριε Παναγιώτοπουλε. Αυτή η καραμέλα πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Έχουμε πει ότι πρόωρες εκλογές το μόνο το οποίο φέρνουν είναι αναστάτωση στην οικονομία και θα έλεγα ευρύτερα στην κοινωνία. Είναι προσδιορισμένες βάσει του συντάγματος κάθε 4 χρόνια. Επιτέλους, ας το δούμε και μια φορά. Βέβαια, κύριε Μιχαλή, να υλοποιηθεί. Ξέρετε και από την εμπειρία σας, την πολιτική εμπειρία, ότι κάθε αξιωματική αντιπολίτευση, κυρίως αξιωματική αντιπολίτευση, ζητά εκλογές από την day one που λέμε, από την πρώτη μέρα διακυβέρνησης. Αυτή είναι η λογική της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτή είναι η λογική της δεκαετίας του 50 και 60. Δυστυχώς εφαρμόστηκε και για πολλά χρόνια μετέπειτα. Πρέπει να αντιληφθούν όμως όλοι ότι εδώ περνάμε μια εθνική κρίση. Δεν συνομιλούν με τους παράγοντες της αγοράς, κύριε Μίχαλε, όποιος ζητά εκλογές. Δεν νομίζω ότι τουλάχιστον με όλους τους παράγοντες ή αυτούς που θα έπρεπε να συνομιλήσουν δεν το κάνουν. Και όπως είπα και κλείνω με αυτό,
είναι ότι θα πρέπει να πριτανεύσει αυτό το τρίπτυχο που λέω συνεχώς και θα το λέω μέχρι να το δω να γίνεται πράξη: σύνεση, συνένεση και συνεργασία. Είναι ο μόνος τρόπος για να επανέλθουμε και πάλι στο μονοπάτι της ανάπτυξης. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο.